Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον προπονητή του Πανιωνίου, τον κύριο Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που σας απευθύναμε. Δική μου χαρά. Και μετά από ένα ιδιαίτερα κοπιαστικό πρόγραμμα, επιστροφή, είχατε εργασίες. Πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε. Το να μιλήσουμε, coach, για το χθεσινό παιχνίδι με την Νεάπολη, την νίκη σας με 2-0 είναι απουσιώδης, νομίζω. Ήταν μια νίκη με 2-0, θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη. Είχατε ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Το θέμα είναι ότι μια αγωνιστική πριν το τέλος, ο Πανιώνιος είναι με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη θέση. Ακολουθεί τον Πάο Ρουφ, υπολείπεται 3 βαθμών, μια στροφή πριν το φινάλε στον 7ο όμιλο. Η πρωτιά δεν είναι στα χέρια σας. Υπάρχει ένα παιχνίδι την τελευταία αγωνιστική, υπενθυμίζουμε για τους φίλους που μας βλέπουν, αδιάφορο με εσάς, με τον Άρη Σούδας, υπό κανονικές προϋποθέσεις, όλα δείχνουν ότι θα το κερδίσετε. Και ο Πάο Ρουφ που αγωνίζεται με τον Αθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου εδώ στην Κρήτη, τον αδιάφορο αγώνα για την τελευταία αγωνιστική. Ναι, είναι γεγονός. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Εμείς έχουμε ένα παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, τον Άρη Σούδας. Και το Πάο Ρουφ που προηγείται στην βαθμολογία παίζει σε μία από τις καλύτερες έδρες του ομίλου, στον Άγιο Νικόλαο. Σίγουρα είναι αδιάφορος το βαθμολογικά ο Άγιος Νικόλαος. Αλλά είμαι βέβαιος ότι επειδή πρόκειται για ένα πολύ ιστορικό σωματείο, θα παίξει για την ιστορία του, για την αξιοπρέπειά του, για τον κόσμο του που ζητάει και εκείνος επιτακτικά τη νίκη και τους βαθμούς. Στο πλαίσιο της ισονομίας του πρωταθλήματος, νομίζω οφείλει να το κάνει για να υπάρχει αυτό που λέμε όλοι οι χώροι του ποδοσφαίρου, πραγματικά υγιής αθλητισμός. Μάλιστα. Μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα στη Νεάπολη, στο Περικλής Μελιδονιώτης, κάνατε, coach, μία δήλωση στην κάμερα του Crete Today. Αναφέρετε στη δήλωση, εμείς ακολουθούμε τον υγιή δρόμο. Εμείς θέλουμε τα παιχνίδια να παίζονται μέσα στο γήπεδο. Οι βαθμοί που έχουμε μαζέψει, τους έχουμε μαζέψει μέσα στο γήπεδο. Για την ισονομία του πρωταθλήματος, πρέπει όλα τα παιχνίδια να παίζονται μέσα στο γήπεδο. Γίνονται περίεργα αποτελέσματα σε δυνατές έδρες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, δεν έχω αποδείξεις, όμως όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Κύριε Σαριδάκη, είστε πολύ έμπειρος στο χώρο. Αυτό συμβαίνει γενικώς στον ελληνικό αθλητισμό. Πρωταθλήματα λιώνονται όσο οδεύουμε προς τη λήξη των πρωταθλημάτων. Από την πρώτη κατηγορία μέχρι και την τρίτη κατηγορία που συζητάμε για τη δική μας περίπτωση, το συζητάμε όλοι οι άνθρωποι του αθλητισμού ότι προς το τέλος του πρωταθλήματος γίνονται διάφορες συμμαχίες, διάφορες συμφωνίες, κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς, είτε πρόκειται για την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, είτε πρόκειται για την ουρά. Γι' αυτό και δικαιολογημένα κάποιες ομάδες εκφράζουν τα παράπονα. Το σημαντικό όμως είναι οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη των πρωταθλημάτων και έχουν την ευθύνη στα χέρια τους να διασφαλίσουν την ισονομία του πρωταθλήματος. Αυτό ζητάμε όλοι. Με αυτές τις προαναγγελίες ξεκινάει κάθε πρωτάθλημα ότι θα είναι ισόνομο για όλες τις ομάδες. Αυτό ζητάμε και εμείς. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω. Και δικαίως να χειροκροτήσουμε τον όποιος βγει πρώτος ή όποιος τελικά δεν καταφέρει να κρατηθεί στην κατηγορία. Εμείς σαν πρόγραμμα, αυτό που είπα στη συνέντευξή μου ακριβώς μετά τον αγώνα, ότι έχουμε κερδίσει, το έχουμε κερδίσει αποκλειστικά μέσα στο γήπεδο, το εννοώ αυτό. Έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες, δεν μας έχει χαριστεί καμία ομάδα και έτσι έπρεπε να κάνει. Δεν το λέω δηλαδή ότι ήταν κάποιο προνόμιο. Έτσι έπρεπε να κάνει. Όλες οι ομάδες που παίξαμε είχαν στόχο, ακόμα και με τον Ατσαλένιο πριν τρεις αγωνιστικές που παίξαμε, και εγώ ήταν για τη σωτηρία του. Με τον Άγιο Νικόλα, όταν βρεθήκαμε αντίπαλοι σε μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, ήταν μέσα στον κόλπο της ανόδου και είχε γίνει ένα πραγματικό ντέρμπι που παρόλο που ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, από μια φάση, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, και το χειροκροτήσαμε στο τέλος, βρεθήκαμε να χάσουμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Έτσι όμως πρέπει να γίνεται. Όποιοι και να είναι οι αντιπαλοί, μέχρι και η τελευταία αγωνιστική, για να λέμε ότι έχουμε ένα υγιής αθλητισμό και ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
Ναι, αυτές οι επιφυλάξεις βεβαίως είναι εύλογο το ερώτημα που σας κάνουμε. Θα το έθετε οποιοδήποτε. Αυτές οι επιφυλάξεις που έχετε για το κατά πόσο την τελευταία αγωνιστική, δηλαδή έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο πλέον για την ομάδα του Πανιωνίου. Δεν εξαρτάται από τον ίδιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτό είναι βέβαιο. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά σκεφτείτε εσείς αν ήσταν ο βασικός διεκδικητής του τίτλου, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς εδώ Ρου. Και αν τις τελευταίες δύο αγωνιστικές η μία ομάδα είχε να πάει στις δύο δυσκολότερες έδρες του Πόρου που έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία και του Αγίου Νικολάου που έχει κάνει και αυτός μια εξαιρετική πορεία. Μιλάμε για την τρίτη και τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος. Και αντίστοιχα ο Πανιώνιος είχε να παίξει με ένα θεωρητικά πιο βατό πρόγραμμα με την ΕΑΦΟ και τον Άρη Σούδας. Δεν θα συζητάγαμε τώρα για προβλέψεις για πιθανότητες. Σίγουρα θα εξαρτιόταν πάλι από εμάς, αλλά οι πιθανότητες θα ήταν μοιρασμένες. Γιατί ενδεχομένως το Power Roof, αν είχε αγωνιστεί πιο πριν με τον Άγιο Νικόλαο και με τον, Πόρο, ενδεχομένως μπορεί να μην είχε συγκεντρώσει ακριβώς στους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει τώρα. Αυτό είναι προς απάντηση όσων αυτών που ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμα δεν παίζει κανένα ρόλο στη διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος, ότι όλοι θα παίξουμε με όλους και δεν μας ενδιαφέρει η χρονική σειρά που θα τους αντιμετωπίσουμε. Μέγα ψέμα. Ναι. Είναι λίγο σχετικό γιατί η χρονική σειρά πάντα τεράστιο, κατά τεράστιο πράγμα. Όσο έχει στόχο αντίπαλο. Βέβαια. Εδώ τώρα, ναι, ήθελα να σας ρωτήσω. Ο αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου τελευταία αγωνιστική είναι βαθμολογικά διάφορος. Δεν έχει κάποιο στόχο. Δηλαδή, ο στόχος είναι η κατάκτηση τρίτης θέσης, ας πούμε, η οποία είναι έτσι. Θέλω να πω ότι δεν προκύπτει ως ένα λογικό, ως μια λογική σκέψη ότι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν καίγεται για την νίκη, δεν τρώει σίδερα μες στο γήπεδο. Χωρίς αυτό όμως, από την άλλη, να είναι επιλείψιμο. Εντάξει, να δείτε, έτσι όπως το θέτεται, σίγουρα δεν καίγεται για την νίκη. Αυτό είναι βέβαιο. Μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο ιστορικές στην Κρήτη. Έχει παίξει επαγγελματικά πρωταθλήματα. Βεβαιότατα. Δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα ποτέ, είτε έπαιξε στη Β' Εθνική, είτε έπαιξε στη Γ' Εθνική. Έχει κάνει εξαιρετικότερη πορεία φέτος. Θέλω να πω ότι, coach, σας προλαβαίνω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άχαρος ο ρόλος της ομάδας που παίζει, γιατί από τη μία πλευρά ποινικοποιείται η ήττα, από την άλλη ποινικοποιείται η νίκη. Λέω για τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Προφανώς. Προφανώς. Ενώ τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο απλά. Έτσι. Ναι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν ο Άγιος Νικόλαος είναι αδιάφορος. Αλλιώς το λέω, αν είναι αδιάφορος για την νίκη. Και είναι λογικό. Μας ενδιαφέρει όμως και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Ο Άγιος Νικόλαος να παίξει για την νίκη. Αυτό είναι η διαφορά μας. Βεβαίως. Το αν είναι αδιάφορος είναι σεβαστό, εννοείται. Προκύπτει από τη βαθμολογία. Έχει ένα τελικό κυπέλλου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, τη ΣΕΠΣΗ. Βεβαίως, με την νίκη Σιτίας, ναι. Σωστά. Αλλά αναλογιστείτε κι εσείς, ο Άγιος Νικόλαος, επειδή παρακολουθώ όλα τα ρεπορτάζ, έχασε πρόσφατα την Κυριακή από την Αναγέννηση Ιεράπετρας 4-2. Mm-hmm. Και ήδη οι φίλοι του Αγίου Νικολάου, παρόλο που ο Άγιος Νικόλαος ήταν αδιάφορος, παρόλο που όπως λέτε και εσείς. Ναι, είναι αυτό ενδεικτικό. Μπορεί ναι. Να χάσει οποιοδήποτε από τον οποιοδήποτε. Προς επίρρος είναι αυτό. Έκανε μια ανακοίνωση, το οποίο δεν μπορούσαν να ανεχτούν μια τόσο βαριά ήττα, ακόμα κι αν ο Άγιος Νικόλαος δεν κυνηγάει την άνοδο. Mm-hmm. Οπότε εμάς, σαν Πανιώνιος, και θεωρώ όλους τους ανθρώπους του αθλητισμού, και νομίζω έτσι θα πράξει, δεν το λέω κάτι. Μάλιστα. Περίεργο. Mm-hmm. Σίγουρα μπορεί να είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Από τη στιγμή όμως που ο Άγιος Νικόλαος θα παίξει για την νίκη, εμένα αυτό μου αρκεί, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπου οι εκκρεμότητες στη βάση ξεκαθάρισαν, όπου είναι η τέταρτη ομάδα που, ο Ατσαλένιος όπως τον λέτε εσείς στην Αθήνα, που θα πέσει στην από τον 7ο όμιλο. Πανιώνιος και Πάο Ρουφ είναι οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο, με τον Άγιο Νικόλαο να έχει το ρόλο του ρυθμιστή πλέον. Και τον Αρισούδας βεβαίως, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό έτσι. Μπορεί η ομάδα να έχει υποβιβαστεί, αλλά ναι, υπερτερείτε, είστε ανώτεροι σε όλα. Αλλά το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Παίζει και ο αντίπαλος, ακόμα και όταν είναι υποδέστερος αγωνιστικά. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, coach,
Ποιος είναι ο λόγος που ο Πανιώνιος ακολουθεί, δηλαδή γιατί ο Πανιώνιος, ο Πανελληνίος αγαπητός Πανιώνιος, γιατί είναι μια ομάδα που έχει φίλους παντού, ακολουθεί στο πρωτάθλημα. Στον πρώτο γύρο ήταν πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, στο δεύτερο γύρο πίσω από το Ρουφ. Γιατί πίσω από την κορυφή? Ναι, επειδή ο Πανιώνιος, όπως σας είπα και προηγουμένως και off the record, ο προγραμματισμός Πανιωνίου έγινε εντάχει. Ήταν να δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2. Τελευταία στιγμή, επειδή δεν αποχώρησε ο επενδυτής, αναγκάστηκε να δηλώσει συμμετοχή στη Γάμα Εθνική 5 μέρες με την έναρξη της Γάμα Εθνικής. Δεν μπορούσε να κάνει τις μεταγραφικές κινήσεις που είχαν συμφωνηθεί. Ουσιαστικά κατέβηκε με την K19 όπως είχε κατέβει και πέρσι, για ένα πρωτάθλημα το οποίο φέτος είναι πραγματικά Γάμα Εθνικής, ενώ πέρσι ήταν η τέταρτη σε τάξη κατηγορία. Ναι. Είχε δύο άτυχα αποτελέσματα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με τον Άγιο Νικόλαο που έχασε τρεις πολύτιμους βαθμούς με στην Νέα Σμύρνη που κέρδισε ο Άγιος Νικόλαος και άλλο ένα παιχνίδι με τον Αλμυρό εκτός έδρας που έφερε ισοπαλία. Ωστόσο, με κάποιες κινήσεις της διοίκησης κατορθώσαμε να πετύχουμε νομίζω την απόλυτη ανατροπή και είχαμε ένα σερί νικών και αρχές του δεύτερου γύρου φιγουράραμε και στην κορυφή. Και είναι το αποτέλεσμα του Άγιου Νικόλαου να μας φέρει στη δεύτερη θέση και από τότε ακολουθούμε κατά πόδα στο Ρουφ, το οποίο και εκείνο έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία, γιατί άμα δείτε το δεύτερο γύρο του Πάο Ρουφ, έχει κάνει νομίζω μόνο δύο ισοπαλίες εκτός έδρας με το Γιούχτα και με εμάς την έδρα του. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει πραγματικά πολύ καλό σερί αποτελεσμάτων. Απλώς το ατυχές αποτέλεσμα μέσα στον Άγιο Νικόλαο που χάσαμε στις καθυστερήσεις, αυτοί είναι οι τρεις πολύτιμοι βαθμοί που μας έχουν φέρει πίσω από το Ρουφ και αυτή είναι και η κομβική σημασία του αντιπάλου που σας είπα και προηγουμένως, ναι, ότι ο Άγιος Νικόλαος τότε ήταν πολύ, πολύ δυνατά μες στο κόλπο της Ανόδου και μέσα στον Ανόδου. Πραγματικά πολύ δυνατό αντίπαλο. Ακριβώς. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι που μας κάνουν και ακολουθούμε το Πάο Ρουφ, ο οποίος δεν έχει κάνει απώλειες παρά μόνο τις δύο ισοπαλίες με εμάς και με το Γιούχτα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που ήθελα να σας το ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις αναμετρήσεις απέναντι στους συνδιεκδικητές, μέχρι πρότινος τον Άγιο Νικόλαο συνδιεκδικητή και το Ρουφ. Δεν έχετε κερδίσει κάποιο παιχνίδι, δηλαδή είχαμε δύο ήττες με τον ΑΟΑΝ και δύο νίκες και δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟ Ρουφ. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Δηλαδή, μήπως υπάρχει αυτό το ότι είναι μια ομάδα νεαρή, κατά βάση ομάδα του Πανιωνίου, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωγή, με το χαρακτήρα της, είναι ακόμα κάπως σε πρώιμο στάδιο, υπάρχει κάποιο έλλειμμα σε αυτό το τομέα? Εντάξει, σίγουρα όλα παίζουν το δικό τους ρόλο και σίγουρα μπορεί να αξιολογήσουμε κάποια πράγματα μετά τα αποτελέσματα ή μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Ωστόσο, και ο ΠΑΟ Ρουφ, όπως και ο Άγιος Νικόλαος, όπως και εμείς από τη μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, μπορέσαμε και ενισχυθήκαμε με κάποια παιδιά έμπειρα, ναι, τα οποία βέβαια δεν είχαν οι περισσότεροι το σωστό αγωνιστικό ρυθμό, γιατί μπορεί να ήταν από παραπάνω κατηγορίες, αλλά δεν προλάβανε να προσαρμοστούν άμεσα, γιατί μιλάμε για ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ μικρό, που η κάθε απώλεια είναι κομβική. Λόγω της έλλειψης του αγωνιστικού ρυθμού που θέλαμε, όλα παίζουν το ρόλο τους. Το γεγονός ότι τηθήκαμε στον Άγιο Νικόλαο, πιστεύω ότι ήταν πολύ, πολύ σημαντική παράμετρος στο να βρεθούμε στη δεύτερη θέση, αλλά όποιος βρέθηκε μέσα στο γήπεδο και όποιος μπορούσε να δει πραγματικά για το βίντεο του αγώνα, είχαμε κάνει μια καταπληκτική απόδοση που ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και από ένα σουτ που έφτασε στο τέρμα, πραγματικά ένα σουτ που πήγε στην αιστεία, βρεθήκαμε πίσω στο σχόλιο και χάσαμε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Έτσι όμως είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Uh-huh. Δεν θα στεναχωρηθούμε γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε βρεθεί τρεις βαθμούς πίσω. Με το Power Room ήταν δύο ντέρμι, πραγματικά ήταν στην κόψη του ξηραφιού. Πάλι νομίζω όμως, χωρίς να θέλω να γίνομαι κουραστικός, ειλικρινά σας το λέω, δεν ψάχνω καμία. Ναι, παρακαλώ. Είμαι ο πρώτος που χειροκροτά την προσπάθεια και προφανώς
ο κάθε αντίπαλος δίνει το δικό του αγώνα. Στο παιχνίδι με τον Παύλου μας ακυρώθηκε ένα πραγματικά πεντακάθαρο γκολ. Η μπάλα ήταν ένα μέτρο μπροστά από την αιστεία που ο επόπτης δεν έτρεξε προς τη σέντρα. Όπως και στη τελευταία φάση του παιχνιδιού είχε γίνει διπλό πενάλτι που πάλι δεν μας δόθηκε. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες. Δεν το ψάχνω πραγματικά σας λέω για δικαιολογία. Δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση ο Πανιώνιος. Δεν έχω βρεθεί ποτέ εγώ σε κάποιο site να μιλήσω ή να παραπονεθούμε, γιατί ο Πανιώνιος πρεσβεύει κάτι το διαφορετικό. Δεν θα έπρεπε ο Πανιώνιος να ασχολείται ούτε με τις διαιτησίες, ούτε με οτιδήποτε περίεργο γίνεται. Αλλά άπαντες όμως θα πρέπει να σέβονται την ιστορία του Πανιωνίου και να μην την καπηλεύονται, γιατί κάποιοι, επειδή έχει βρεθεί ο Πανιώνιος στη ΓΑΜΑ Εθνική, βρίσκουν κάποιες φορές πάτημα να, συγγνώμη για την έκφραση, να ασελγήσουν και πάνω στο Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος όμως πρεσβεύει κάτι το υγιές, κάτι το αθλητισμό, κάτι το ιδιαίτερο ξεχωριστό στον αθλητισμό τόσα χρόνια και νομίζω γι' αυτό και είναι τόσο αγαπητός στον κόσμο και γι' αυτό και οι οπαδοί του δεν έχουν σταματήσει να το στηρίζουν σε όποια κατηγορία και να είναι. Μάλιστα. Η ψυχολογία στην ομάδα πώς είναι τώρα, coach? Η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ καλή όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία της ομάδας, γιατί είμαστε πολύ καλοί σε όλα τα παιχνίδια. Τα παιδιά δεν έχουν το παραμικρό παράπονο, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο το ερώτημα έγινε στο, αφορούσε με το ότι η ομάδα βρίσκεται να μειονεκτεί έναντι του Πάου Ρουφ μία αγωνιστική πριν το φινάλε και δεν εξαρτάται το μέλλον της από τα χέρια της σε ό,τι έχει να κάνει την κορυφή. Αυτό είναι το μόνο στενάχωρο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι εμείς μέχρι το τελευταίο λεπτό, μέχρι να λήξει αυτό το πρώτο πρωτάθλημα, να διεκδικούμε την νίκη και να περιμένουμε τις πιθανότητες που μας ακριβούν για την πρώτη θέση. Εμείς ασχολιόμαστε, πραγματικά σας το λέω, πώς θα κερδίσουμε τους 2 βαθμούς μες στο γήπεδο, να κάνουμε το ταμείο μας στο τέλος, να κάνουμε την αξιολόγηση της πορείας της ομάδας και από εκεί και πέρα, επειδή είναι πραγματικά συναρπαστικό το φετινό πρωτάθλημα και θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος όμιλος, επειδή παρακολουθώ όλους τους ομίλους και από τους 7 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι συναρπαστικό μέχρι και το τελευταίο λεπτό της επόμενης αγωνιστικής Κυριακής. Αγωνιστικά, coach, σας επηρέασε το γεγονός της διοικητικής ανασφάλειας, γιατί και αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αγνοείται? Νομίζω σε καμία περίπτωση. Το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή που, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, είναι παιδιά τα οποία είναι νεαρά στη διοίκηση του συλλόγου, έχουν κάνει εξαιρετική προσπάθεια, είναι νεαροί επιχειρηματίες που και από το υστέρημά τους και για την αγάπη στην ομάδα φέτος τουλάχιστον λειτουργούν επαγγελματικά. Νομίζω και πέρσι το ίδιο συνέβαινε, γιατί ήταν η ίδια διοίκηση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τόσο όσο στο λειτουργικό κομμάτι όσο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Και νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν στον χώρο και δεν πρέπει να τους απομακρύνουμε για καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι μας έχει επηρεάσει καθόλου αυτό το κομμάτι. Καθόλου, καθόλου πραγματικά. Γιατί δεν μας έχει λείψει τίποτα φέτος. Όχι. Αν μας είχε λείψει κάτι, ενδεχομένως θα το έλεγα, θα είχα το βάρος να το πω. Αλλά δεν μας έχει λείψει το παραμικρό και δεν μας έχει περάσει καθόλου στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεν μιλάμε για την τωρινή ομάδα. Θέλω να πω ότι ακόμα κι αν τα πράγματα έρθουν κατευχήν για τον Πανιώνιο την τελευταία αγωνιστική και τερματίσει πρώτη, ακολούθως πάρει την άνοδο στη διαδικασία που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, θα μπορούσε να αγωνιστεί στην κατηγορία, θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις οφειλές και τα χρέη, ή η κατάσταση θα διονύζεται? Βεβαίως δεν είστε εσείς αυτός ο οποίος θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση, αν μπορεί να δώσει κάποιος μια απάντηση σε αυτό. Σίγουρα δεν είμαι εγώ που μπορώ να δώσω αυτή την απάντηση. Ναι, επειδή αυτό που σας είπα και προηγουμένως έχει σχέση με την απάντηση, οι άνθρωποι της διοικούσας επιτροπής δεν ήρθαν για να κάτσουν μόνιμα στο σύλλογο. Έχουν κάνει πάρα πολλές ενέργειες. Το γνωρίζω προσωπικά. Μακάρι να δικαιωθούν. Το θέλουμε όλοι. Ότι να βρεθεί επενδυτής. Μακάρι. Έχουν κάνει πραγματικά πολλές συζητήσεις σε βάθος. Αν και εφόσον ευοδοθεί η προσπάθεια η ομάδα να ανέβει στο Super League 2,
Νομίζω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο σύλλογο. Κολοσσό, δεν το συζητάμε αυτό. Που πραγματικά ενδιαφέρει τους υγιείς επιχειρηματίες, παρόλο που υπάρχουν κάποια χρέη, έχουν ρυθμιστεί ένα μεγάλο μέρος των χρεών, έχει ρυθμιστεί ναι. Από την πολιτεία. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να ευοδοθεί όλη η προσπάθεια και να υπάρχει αίσιο τέλος. Ναι, είναι πραγματικά κάτι που θα το θέλαμε όλοι μας. Για τον Πανιόνιο, βεβαίως, η Τρίτη Εθνική είναι μια προστατευτική ασπίδα, λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα στην παρούσα φάση για τον Πανιόνιο, που δεν είναι ΑΕ, δεν είναι ανώνυμος εταιρεία. Δεν απαιτεί την σύσταση ανώνυμης εταιρείας, είναι αεραστεχνική κατηγορία Τρίτη Εθνική και σε απαλλάσσει προσωρινά από τα χρέη. Αλλά πρέπει να σκεφτεί βεβαίως και την επόμενη μέρα. Γιατί δεν είναι λύση βεβαίως να μείνει για πάντα ΕΣΑΗ ισοβίως, είναι ατέριαστη κατηγορία για τον Πανιόνιο. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς αναλάβατε αρχές Δεκεμβρίου την ομάδα του Πανιονίου. Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών στην αγωνιστική φιλοσοφία σας, στο πλάνο, σε αυτά που θέλατε και θέλετε να τους μεταλαμπαδεύσετε. Υπάρχει ικανοποίηση από την ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών? Πραγματικά υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Ναι, πείτε μας. Το σωστό και το υγιές είναι ο προγραμματισμός της κάθε ομάδας να γίνεται το καλοκαίρι. Εκεί είναι που χτίζονται πραγματικά οι ομάδες. Ναι, βεβαίως, ναι. Εκεί είναι που μπορεί να περάσει με ηρεμία την φιλοσοφία του ο κάθε προπονητής. Μεσούς της σεζόν προσπαθεί να κάνει μια ιεραρχία των στόχων του, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πάρα πολύ μικρό πρωτάθλημα, που κάθε εβδομάδα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο αντίπαλο και δεν υπήρχε διακοπή του πρωταθλήματος παρά μονάχα 15 μέρες τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά έχουν προσπαθήσει πάρα πάρα πολύ. Οι εικόνες τουλάχιστον μέσα στο γήπεδο με ικανοποιεί απόλυτα. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η μοναδική αυτή ήττα με τον Άγιο Νικόλαο, θα μιλάγαμε για το απόλυτο. Υπήρχε μόνο ένα στραβοπάτημα στον Άρη Σούδας, που χάσαμε εκεί δύο πολύτιμους βαθμούς. Ναι, αναπάντεχο αυτό, πραγματικά. Πράγματι, ναι, αναπάντεχο. Ναι. Ήταν σε ένα πολύ μικρό γήπεδο που μέχρι και στο τέλος είχαμε πολλές ευκαιρίες, διεκδικήσαμε τη νίκη και χάσαμε και τους δύο βαθμούς. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή προσπάθεια. Νομίζω ότι όποιος έρχεται στο γήπεδο χαίρεται το ποδόσφαιρο που παίζει ο Πανιόνιος. Αλλά επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, αυτό που αρμόζει στο Πανιόνιο είναι να είναι στην πρώτη θέση. Αυτό που αρμόζει στο Πανιόνιο είναι να ξεφύγει από αυτή την κατηγορία. Οπότε καλή απόδοση, καλό το ποδόσφαιρο, καλή προσπάθεια. Αλλά και ο κόσμος δικαιολογημένα ζητάει την πρώτη θέση, ακόμα και αν δεν παίζαμε τόσο καλό ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Είναι η ιστορία που το επιτάσσει. Είναι πραγματικά το εύρος του ιστορικού του ονόματος. Ο Πανιόνιος, ένας σύλλογος που έχει μόνο φίλους στην Ελλάδα. Φέτος τον είδα τρεις φορές. Στο παιχνίδι με το Γιούχτα την πρώτη αγωνιστική, με την αναγέννηση στην Ιερά Πέτρα τη δεύτερη αγωνιστική και χθες στην Νεάπολη με την ΑΕΝ. Και είδα ένα κοινό σημείο αναφορά σε αυτό το πιεστικό ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο κατοχής σε υψηλούς ρυθμούς. Το τι έπαιζε σε υψηλούς ρυθμούς. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό αγωνιστικά της ομάδας. Ναι, νομίζω είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Επειδή υπάρχει χαμηλός μέσος όρος ηλικίας, ίσως από τους χαμηλότερους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Και η φιλοσοφία του προηγούμενου προπονητή που ήταν εξαιρετικός, ο κ. Χοροπούλης, αλλά και η δική μου φιλοσοφία είναι ότι πρέπει ο ρυθμός παιχνιδιού να είναι μόνιμα υψηλός. Νομίζω το έχουμε πετύχει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Θέλουμε να κυριαρχούμε στο γήπεδο με το ποδόσφαιρο κατοχής, όπως είπατε, να δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες και να κάνουμε γκολ. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή, παρότι τις πολλές ευκαιρίες που έχουμε δημιουργήσει, είμαστε η δεύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Ναι. Ωστόσο, το ξαναλέω, είναι καλά τα στατιστικά για αυτούς που τα παρακολουθούν από κοντά, για εμάς τους προπονητές που τα αξιολογούμε, για τους ποδοσφαιριστές που τα ζουν καθημερινά. Αυτό όμως που θυμάται ο κόσμος όταν λήξει ένα πρωτάθλημα είναι η θέση και η βαθμολογία, και ειδικά όταν πρόκειται για ένα ιστορικό σωματείο όπως είναι ο Πανιόνιος. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχει γίνει εξαιρετική δουλειά
τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στο διοικητικό κομμάτι. Και είναι κάτι που το αναγνωρίζει και ο κόσμος του Πανιωνίου, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο και μας ακολουθούν και εντός και εκτός έδρας ο κόσμος του Πανιωνίου. Αυτό είναι που μας δίνει και εμάς κίνητρο να συνεχίσουμε τη δουλειά που γίνεται και γίνεται, σας ομολογώ να πω, σε επαγγελματικά πρότυπα, σαν ο Πανιώνες να ήταν στην Άλφα Εθνική, πραγματικά δουλεύουν με συνθήκες επαγγελματικές. Και νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι αυτό. Υπάρχει coach υλικό κατ' εσάς για το μέλλον σε αυτή την ομάδα του Πανιωνίου? Ναι, ο προγραμματισμός... Για παίκτες που θα συνεχίσουν έτσι να πάρουν τη σκυτάλη, όπως κάνει πάντα ο Πανιώνιος που είναι ποδοσφαιρομάνα και όχι μόνο ποδοσφαιρομάνα, σε όλο το αθλητικό φάσμα που καλλιεργεί, που δίνει παίκτες για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις για το μέλλον σε αυτή την ομάδα? Αυτό. Πείτε γιατί μας. Αυτά τα παιδιά, η πλειοψηφία των παιδιών αυτών εκκληθήκανε πέρσι αναπάντεχα να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ενώ παίζανε σε ένα πρωτάθλημα K19, ναι. Είχαν ένα μέσο όρο ηλικίας 18 χρονών, 19 χρονών, κατορθώσαν στο προηγούμενο πρωτάθλημα, έστω και το πρωτάθλημα του ενός γύρου που είχε γίνει, να βγουν πρωταθλητές και να παίξουν στα μπαράζ ανόδου. Φέτος πάλι στηρίχθηκε σε αυτόν εδώ το κορμό και γίνανε κάποιες προσθήκες έμπειρων παιδιών, κάποιες λίγες προσθήκες τον Ιανουάριο. Αυτή η συζήτηση που είχα κάνει εγώ μέσα στους ανθρώπους στην ομάδα ήταν ότι εφόσον αυτός ο προγραμματισμός που κάναμε μπορέσει και αποδώσει καρπούς και τερματίσουμε στην πρώτη θέση, το μεγαλύτερο κομμάτι των ποδοσφαιριστών θα παραμείνουν, δηλαδή τους ετοιμάζουμε και για την επόμενη χρονιά. Και με την προσθήκη κάποιων έμπειρων παιδιών που θα μπορούσαν να σταθούν στην ανώτερη κατηγορία, να συνέχιζε στην ίδια φιλοσοφία ο Πανιώνιος για να μπορέσει να και να βγάλει ποδοσφαιριστές για ανώτερη κατηγορία, προφανώς και για κάποιους ποδοσφαιριστές να μπορέσει να τους πουλήσει όπως κάνει πολλά χρόνια τώρα. Δεκαετίες. Πάντοτε στηριζόταν στα δικά του παιδιά, πάντοτε ήταν σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει για όσα χρόνια υπάρχει ο Πανιώνιος. Για όσα χρόνια υπάρχει ο Πανιώνιος. Να ρωτήσω κάτι άλλο, coach. Γενικότερα, το χαρακτηριστικό αυτού του πρωταθλήματος, στον 7ο όμιλο που λαμβάνει μέρος η ομάδα σας, ο Πανιώνιος, ποιο είναι κατά εσάς? Το χαρακτηριστικό. Εγώ, επειδή έχω πολύ εμπειρία από την ΓΑΜΑ Εθνική και έχω παίξει σε αρκετούς ομίλους, σίγουρα είναι ο πιο δύσκολος όμιλος. Ήταν ομάδες από την Κρήτη, 8 ομάδες ήταν από την Κρήτη, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Είχαν επενδύσει μεγάλα budget για αυτές οι ομάδες. Κάντε μας ένα σχόλιο. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ δυνατός και ο Άγιος Νικόλαος και ο Γιούχτας, εξαιρετική ομάδα. Ακόμα και ο Αλμυρός με παίχτες με επαγγελματικά πρότυπα και επαγγελματικές παραστάσεις. Που έχει στο δυναμικό του, ακόμα και ο Ετσαλένιος, που αυτή τη στιγμή αποχαιρετά την κατηγορία, πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα. Εγώ δηλαδή τον Ετσαλένιο έχω παίξει αντίπαλος τουλάχιστον 4 φορές. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πως λόγω της δυσκολίας του πρωταθλήματος αυτή η ομάδα αποχαιρετά την κατηγορία. Αλλά ήταν τόσο δυνατές οι ομάδες και υπήρχαν και κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, τις οποίες οφείλω να σταθώ. Υπήρχαν μόνο δύο ομάδες από την Αθήνα. Ναι. Αναγκαστικά μετακινήσεις. Να ταξιδέψουμε 8 φορές στην Κρήτη. Ναι, βεβαίως. Ναι, το οποίο αυτό έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεύτερον, η διαφορά των γηπέδων της Κρήτης με το γηπέδο στην Αθήνα έχει τεράστια διαφορά, γιατί στην Αθήνα συναντάμε κάποια στάδια και πιο μεγάλα σε διαστάσεις γήπεδα. Ναι. Ενώ στην Κρήτη, όπως το. Κατενατσικά γήπεδα, έτσι. Όπως με τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει το γήπεδο του ΠΟΑ, είναι πολύ πιο μικρά γήπεδα, πολύ, πολύ ιδιαίτερες συνθήκες που πρέπει άμεσα να προσαρμοστείς. Αυτό σίγουρα δημιουργεί δυσκολίες, πάρα πολλές δυσκολίες, τουλάχιστον για τις ομάδες της Αθήνας που αναγκάζονται να έρθουν στην Κρήτη να αντιμετωπίσουν τόσο δυνατούς αντιπάλους, τους δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες. Και σίγουρα ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν το ότι είναι πολύ μικρό πρωτάθλημα που το κάθε λάθος, η κάθε απώλεια βαθμών στοιχίζει.
δεν προλαβαίνεις να αναπληρώσεις λόγω των περιορισμών των αγωνιστικών που υπάρχουν. Ένα κοντό πρωτάθλημα, λιγορικά μιλώντας, ένα πρωτάθλημα που οι γκέλες δεν καλύπτονται, και αυτό το βλέπουμε. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Coach, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω, λίγο πριν κλείσουμε, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι, ειλικρινά σου το λέω, στεναχωριέμαι το ότι ο ΠΟΑ αποχαιρετά την κατηγορία. Αλλιώς το λέω ότι στεναχωριέμαι. Είναι ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία της Κρήτης. Βεβαίως. Έτσι όπως το φέρανε οι συνθήκες, σίγουρα έπρεπε με τόσο δυνατές ομάδες, κάποια θα έπρεπε να αποχαιρετήσει την κατηγορία. Αλλά ο ΠΟΑ ειδικά μου δημιουργεί ιδιαίτερη στεναχώρια, γιατί είχε εξαιρετικό σύνολο φέτος. Πληρώνει ίσως κάποια λάθη και κάποιους χαμένους βαθμούς μέσα στο γήπεδό του. Γιατί και ατυχία. Και πολύ μεγάλη δόση ατυχίας. Και πολύ μεγάλη δόση ατυχίας. Ναι, ναι. Πολύ είναι, και σοβαροί τραυματισμοί. Είναι γεγονός. Αλλά έχει αναβαθμιστεί τόσο πολύ το κρητικό ποδόσφαιρο. Είναι τόσο ανταγωνιστικό. Είναι η πρώτη φορά που οι ομάδες όλες της Κρήτης, ακόμα και στα μεταξύ τους παιχνίδια, υπήρχε ξέφρενος ρυθμός στα παιχνίδια τους και άκρατος ανταγωνισμός, και νομίζω ότι αυτό κάνει και την Κρήτη να ξεχωρίσει, της δίνει ελπίδες να στηρίζει και να επενδύει και στο κρητικό ποδόσφαιρο. Γιατί πραγματικά όλες οι ομάδες, μία προς μία, και ο Γιούχτας, και ο Αλμυρός, και ο Άγιος Νικόλαος, και ο ΠΟΑ, ακόμα και οι ομάδες που αποχαιρετούν την κατηγορία, ο Άρης Σούντας, η Ιεράπετρα και η Ενάπολη, ήταν μέσα από τις ομάδες, και ο Πόρος που έκανε εξαιρετική πορεία, μην το ξεχνάμε. Ήταν από τις ομάδες οι οποίες ήταν ανταγωνιστικές, νομίζω ότι τιμήσανε την κρητική λεβεδιά, τιμήσανε το κρητικό ποδόσφαιρο, και μόνο μπροστά μπορεί να πάει ο κρητικός αθλητισμός από αυτές τις παρουσίες των ομάδων. Και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, γιατί πραγματικά σας λέω, με την εμπειρία που έχω στη ΓΑΜΑ Εθνική, γνωρίζω ακριβώς την υφή των πρωταθλημάτων και όλες τις ομάδες που λειτουργούν. Κύριε Σταυρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, όπως και αν είναι τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής, με τον Ρουφ να έχει ένα πλεονέκτημα 3 βαθμών έναντι του Πανιωνίου, να ευχηθούμε πρώτα απ' όλα ο Πανιώνιος να βρει μία λύση, μία προοπτική, μία ασφάλεια σε διοικητικό επίπεδο για το σήμερα και για το αύριο, και να επιστρέψει άμεσα σε επαγγελματικές κατηγορίες που αποτελούν το φυσικό του βιότοπο. Εκεί που τον έχουμε συνηθίσει στον Πανιώνιο, που τον συνηθίσαμε όλοι μας και τον θαυμάζαμε και τον χειροκροτούσαμε για τους παίκτες που έβαζε, που έβγαζε σε αμύωτο ρυθμό. Και σε ένα σημείο που κάναμε το ιντριγκαδόρικο ερώτημα πάντοτε, νομίζω από κάθε μέσο φίλαθλο έχει περάσει, αν κρατούσε, αν δεν έφευγαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές από τον Πανιώνιο, είχε την οικονομική ευρωστία να μην μπαζαρεύει ποδοσφαιριστές ή να μην του φεύγουν πριν καν φτάσουν στη βιολογική τους ακμή, στη βιολογική τους ορίμανση, πόσες φορές θα είχε κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, και πραγματικά η ευχή σας είναι πολύ μεγάλη. Ο Πανιώνιος, αλλιώς το λέω, είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι το πιο ιστορικό σωματείο. Με την καρδιά μου, το εύχομαι. Ο Πανιώνιος, έτσι όπως λένε και οι οπαδοί όλοι του Πανιωνίου, γιατί αν δεν ζήσεις αυτό το συνέστημα, δεν μπορεί να το περιγράψεις αλλιώς. Είναι ιδέα, είναι ιδέα. Και νομίζω ότι με ό,τι προβλήματα και να έχει ο Πανιώνιος είναι ένα κόσμο για τον ελληνικό αθλητισμό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με την καρδιά μου, όλων μας, να βρει μία λύση διοικητικά. Μία λύση που θα μπορέσει να το εγγυηθεί το σήμερα και το αύριο, και γρήγορη επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που σας απευθύναμε. Να είστε καλά. Να είστε πάντα καλά.